Έχει και ένα παπάκι, έχει και ένα. Από κάτω στα δεξιά. Στην ευκιά είναι. Δεν θα προλάβουμε το παπάκι. Διόχε ημις τα παρόντα εγγένεια πνευματικός
μισθοήλας και τέτας αμαρτίας του λαού, ενώ ο γαρπέπονθεν αυτός πειραστής. Δύναται της πειραζομένης βοηθήσε. Ειρήνηση των αγνώντη. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Σοφία ορθή ακούσομε του Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη πάση. Του κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομε. Το καιρό εκείνο ελθόν ο Ιησούς εις τα μέρη Καισαρίας της Φιλίππου και ρώτα τους μαθητάς αυτού λέγον, τι να με λέγουσιν οι άνθρωποι είμαι των Υιών του ανθρώπου. Κι δε είπον ημέν Ιωάννην τον Βαπτιστήν, άλλοι δε Ηλίαν, έτερη δε Ιερεμίαν ή ένα των προφητών. Λέγει αυτής ημείς δε τι να με λέγετε είναι. Αποκριθείς δε Σίμων Πέτρος είπε, «Σύ ο Χριστός ο Υιός του Θεού του ζώντος». Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε αυτό, «Μακάριος η Σίμων Βαρίωνα, ότι σάρξ και αίμα ουκ επεκάλυψέσι, αλλά ο πατήρ μου εν της ουρανής». Κι εγώ δε συλλέγω ότι εσύ Πέτρος και επί ταύτη την πέτρα οικοδομήσω με την εκκλησία και πύλε άδου ο κατησκήσου είναι αυτής και δώσω εσύ τα σκής της βασιλείας των ουρανών και ο εάν λύσεις επί της γης έστα δεδεμένων εν της ουρανής και ο εάν λύσεις επί της γης έστα λελειμένων εν της ουρανής. Δόξα σοι ο Θεός, ημών δόξα σοι, θεμέλιον σε Χριστέ. Η Εκκλησία Άραγε σε χούσα, στο σταυρό στέφεται ως βασιλικό διαδήματι. Δόξα σοι ο Θεός, ημών δόξα σοι, ανέδειξε τ' αγαπέ. Κύριος φωτισμός μου, απενεκτήσονται το βασιλεί Παρθένιο πίσω αυτής, εκκλησίων αυτής, απενεκτήσονται Σοφία, προς Εβραίους επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα, αδελφοί, είχε μένει πρώτη σκηνή δικαιώματα λατρείας τότε Άγιων Κοσμητών, σκηνή γάρ και το χεβάστη πρώτη, ενή, η τελειχνία και η τράπεζα και η πρόθεση των άρτων ή της λέγεται Άγια. Μετά δε το δεύτερο καταπέτασμα σκηνή λεγόμενη Άγια Αγίων χρυσούν έχουσα θυμιατήριον και την κυβωτών της Διαθήκης περί και καλυμμένη πάντοτε χρυσίον. Εν εις θάμνος χρυσή έχουσα το μάνα και η ράβδος Ααρών η βλαστήσασαν και πλάκες της Διαθήκης υπεράνονται αυτής χερουβήμ δόξης κατασκευάζοντα το ηλαστήριον περιών ουκέστινιν με λέγει κατά μέρος ούτων δε ούτω κατασκευασμένων
εις μεν την πρώτη συνήντια παντός ησίας ειν ιερίστος λατρείας επιτελούντες, εις δε τη δευτέραν άπαξ του εν ιαυτού μόνος ο αρχιερεύς, ου χωρίς αίματος, ο προσφέρει υπερε αυτού και τον του λαού αγνοημάτων. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Σοφία, ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη πάση. Και το πνεύμα τη. Εκ του κατά Λουκάν Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομαι. Το καιρό εκείνο εις ήλθεν ο Ιησούς εις κόμην κοινά, γιν είδε της ονόματι Μάρθα υπεδέξα του αυτόν εις τον οίκον αυτής, και τι δε είναι αδελφή καλουμένη Μαρία, είχε παρακαθίσασα παρά τους πόδας του Ιησού, οίκουε τον λόγον αυτού. Είδε Μάρθα περί εσπάτω, περί πολλήν διακονίαν, επιστάσα δε είπε, Κύριε, ου μέλησι ότι η αδερφή μου μόνη με κατέλειπε διακονήν, υπέουν αυτοί να μη συναντιλάβητε. Αποκριθεί δε είπε αυτοί ο Ιησούς, Μάρθα, Μάρθα, με ρυμνάς και τυρβάζει περί πολλά, ενός δε στη χρία, Μαρία δε την αγαθήν μερίδα εξελέξατο, ή τη σου καθαρεστήσετε απ' αυτής. Εγένετο δε εντολέγειν αυτόν ταύτα, επαραστάτης γινή φωνήν εκ του όχλου είπεν αυτό, μακαρία η κοινία η βαστάσασε και μαστίουσε θύβασας. Αυτός δε είπε μεν ούγγε, μακάρι ακούοντες των λόγων του Θεού και φυλάσσοντες αυτό. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Δόξα σοι, ο Θεός ημών, δόξα σοι, του καλούς. Συλλεκτριθώς επεθύμιζε νυν της επτής εκκλησίας και έθνον μητέρα απέδειξε εκδολίας υιοθετουμένων διά του πνεύματος. Δόξα σοι, ο Θεός ημών, δόξα σοι, Χριστός ημών, δυσμένων δαιμόνων εφάλαγγες την του Χριστού εκκλησίαν. Του Σταύρου το τύπο σημειωμένη και σκιάζει Αγία στη γη του Πνεύματος έλαξης. Στο Πατρί και Υιό και Αγία Πνεύματι ουψαμών αλλά Χριστόν θεμέλιον έχουσα η εξεθνών εκκλησία τεφάνουτε κόλλητο απροσίτο και διαδήματι της βασιλείας εγκαλοπίζεται. Εν οικεία είχε εις τους αιώνας των αιώνων να μην ο θαύμα των απάντων θαυμάτων και ενωτέρων ότι παρθένος εν μήτραν τον τα σύμπαντα περιέποντα, απειράντρος συλλαβούσα, ου και στενοχώρησε. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών εις τους αιώνας των αιώνων. Ο εν την πέτρα της πίστεως, οικοδομήσας την εκκλησία σου, Χριστέ ο Θεός, εν αυτή κατευθύνων τας ηγεσίας ημών και πρόσδεξε λαόν εμπιστευόντας η σώσον ημάς ο Θεός ημών. Ο Θεός
και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όν ευλογητός εις τους αιώνας, ο δια του καταπετάσματος εις αρκός αυτού εν γεννήσας ημίν, εις των προπατώρων εκκλησίας, των εν ουρανής απογεγραμμένων την είσοδον, εν θα ήχος καθαρός εορταζόντων και φωνή εγαλιάσεως, αυτός φιλάνθρωπε δέσποτα, επίβλεψον ετοιμάς τους αμαρτωλούς και αναξίους δούλους σου, τους των εγγενισμών επιτελούντας του σεβασμίου ναού, εις υπεραγίας δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, εις σύμβολον της Αγιωτάτης σου Εκκλησίας, του τέστην αυτού τους κίνους ημών, όπερ και ναών σου και μέλη Χριστού σου, δια του πανεφήμου Αποστόλου Παύλου ονομάσε κατηξίωσαν, και τούτων στερέωσον μέχρι της συντελείας του αιώνος, ασάλευτον και δεδοξασμένον εν σύ, και αξίωσον ημάς εν αυτό ενέσεις και δοξολογίας ακαταγνώστους, προς Άγιν τη δόξη σου και το μονογενή σου Υιό το Κύριο ημών Ιησού Χριστό και το Αγίο σου Πνεύματι εν επιγνώση και πάση αισθήση. Και προσκυνούντας εν φόβο σου, των δύον διχθήνε αξίωση κτυρμών, ευπροσδέκτουστε της η αγαθότητη γενέσθετας δε εις ταύτας, ας υπερημών και παντός του λαού σου, η εφάτος σου ευπλαχνία προσάγομαι. Βίας της ακράντου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και εν Αγίης επαναπάβει και στην δόξα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Του Κυρίου Θεϊθώμε. Δέσποτα Κύριε ο Θεός ημών, ο καταστήσας εν ουρανείς τάγματα και στρατιάς αγγέλων και αρχαγγέλων η λειτουργία της εις δόξης. Πίσον συν τη είσοδο ημών είσοδο Αγίων Αγγέλων γενέστε, συλλειτουργούντων ημίν και συνδοξολογούντων την συναγαθότητα, ότι προέπιση πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Ως του άλλος νεραιώματος είναι πρέπειρα και Thank you.
Παρακαλώ, Πάτσε. Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί Χριστό αδελφοί. Ανέκφραστη είναι η χαρά και η συγκίνησή μας, διότι τελέστηκαν σήμερα τα εγγένεια του νεόσμητου τούτου ιερού ναού της κινήσεως Θεοτόκου, τον οποίο προσφέρουμε στη δοξολογία του Τριαδικού Θεού και ως έκφραση ευχαριστειών προς την Παναγία μας. Ο ιερός αυτός ναός, ο οποίος οικοδομήθηκε εκ βάθρων από την οικογένεια της κυρίας Κλεονίκης Ιβακάκη, ως ένδειξη αγάπης, ευχαριστίας και ευλάβειας προς την Παναγία και τον οποίο προσέφερε στο ευλογημένο τούτο μοναστήρι, ως η μάγητα δώρα, ως η γη των σπήλαιων, ως η ουρανή των αστέρα. Ο εγγενιασμένος πλέον ιερός ναός είναι ο τόπος, ον έπιξε ο Κύριος δια τον τιμίο χειρό σας σεβασμιότατε και γι' αυτό είναι Άγιος. Είναι τόπος θεοφανίας. Η τοποθέτηση των ιερών υψάνων των μαρτύρων εντός της Αγίας Τραπέζης συμμαρτυρεί για τη μεταμόρφωση αυτού του χώρου σε εκκλησία, δηλαδή σε σύναξη ζώντων και κεκοιμημένων, σε τόπο της Βασιλείας του Θεού, σε χώρο νίκης κατά του θανάτου, σε εργαστήριο σπουδής και φανέρωσης της αναστάσιμης ελπίδας, σε λίκνο ανακαινήσεως του σύμπαντος κόσμου. Αφού σκοπός των εγγενείων δεν είναι μόνο ο αγιασμός του ναού, αλλά και ο δικός μας, με τον πνευματικό αγώνα και την αληθινή ζωή. Σε αυτόν τον αγώνα έχουμε οπωσδήποτε οδηγό μας τον Χριστό. Άλλωστε, το καντήλι που ανάψατε σεβασμιότατε συμβολίζει κατά τον καβάσιλο το δικό του φως. Με την ευκαιρία των σημερινών εγγενείων, επιτρέψτε μου σεβασμιότατε να ευχαριστήσω τον Τριαδικό Θεό και την Παναγία μας για τη χτήτωρα αυτού του ναού, την κυρία Κλεονίκη Σιμπακάκη και όλη της την οικογένεια. Χάρη σε αυτήν αισθανόμαστε σήμερα μεγάλη χαρά για αυτό το μεγάλο γεγονός που συντελείται σήμερα. Ευχαριστώ την Παναγία γιατί με αξιώνει εμένα προσωπικά να βλέπω να υλοποιείται σήμερα, μετά από 34 χρόνια, ένας διακαής πόθος μου που συνδέεται με ένα γεγονός που έζησα όταν ήμουν 16 χρονών, για το οποίο αισθάνομαι μεγάλη, για την οποία αισθάνομαι μεγάλη ευγνωμοσύνη, κυρία Κλεονίκη, προς το πρόσωπό σας. Ευχαριστούμε εσάς, σεβασμιότατε, διότι δια των τιμίων χειρών σας έγινε τούτο το οικοδόμημα τόπος Άγιος, ιερός, τόπος χαράς, ευλογίας, ευχαριστίας, δύναμης και ελπίδας. Ευχαριστούμε όλους όσοι εργάστηκαν και προσέφεραν, προκειμένου ο ναός αυτός να παραδείται σήμερα σε αυτή τη μορφή. Κυρία Κλεονίκη, επιτρέψτε μου σήμερα, σε ανάμνηση της σημερινής ημέρας και ως ένδειξη μεγάλης ευγνωμοσύνης και ευχαριστίας προς το πρόσωπό σας, να σας προσφέρουμε μία εικόνα της Παναγίας, προσευχόμενοι ο Πανάγαθος Θεός, δια πρεσβειών της υπεραγίας Θεοτόκου, να ευλογεί τη ζωή, τα έργα και την οικογένειά σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Σεβασμιότατο, τον πατέρα Τιμόθεο, που και βέβαια τον κύριο ημών Ιησού Χριστό που μου έδωσε την ευλογία και την δυνατότητα να κάνω αυτό το έργο και να νιώσω σήμερα τόσο συγκίνηση και τόσο ευλάβεια και τόσο χαρά έτσι θρησκευτική και ηθική για το έργο αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Εγώ δεν θα πω τίποτα και νομίζω πως θα εκτιμηθεί περισσότερο. Γιατί όλοι οι άνθρωποι είναι κουρασμένοι, έχουν πιάσει τα δέντρα και προτιμούν να πάνε να πιούν ένα καφέ. Νομίζω ότι ένα ευχαριστώ μόνο μέσα από την καρδιά μου και ο Θεός ξέρει προς τα πού θα το κατευθύνει και πώς θα το ανταποδώσει. Κυρία Κλεονίκη, σήμερα αποκτήσατε άλλο ένα παιδί. Να το χαίρεστε κι εσείς κι εμείς. Μετά το πέρας, παρακαλώ να περάσετε, να πάρετε ένα χαίρεσμα ακριβώς εδώ κάτω από τη χαρουφιά. Και το χρόνο να είστε καλά, χρόνια πολλά. Έλα,
Δεν μου λέτε εδώ, θέλετε βοήθεια. Και το πατσίρι, να σας φέρω το τυρί, άμα θέλετε βοήθεια. Είμαστε από την ΕΡΤ. Περιμένουμε, το ξεσυπάζεις ακόμα. Είσαι ένα ζουμί απάνω, τα νερά είχε τώρα. Πανεμίγιο. Για τον χρόνο, βοηθάζω. Πού πάμε τώρα. Τι κάνουμε, καλά. Ακριά λίγο. Γιώρη. Όλα θα βρούμε εμείς. Θα βρούμε τώρα με πιλάφι. Στο ντουλάπι, εκεί που κάτω, εδώ στο ντουλάπι. Γιατί δεν μου πάει εμένα. Και την άλλη με καλό.